Γιατί να πεις αισθάνεσαι. Από τον καημό του που ο γιος του είναι μαλάκας. Εσύ είσαι μαλάκας, αυτός είναι μαλάκας. Εσύ πρέπει να πέσεις λοιπόν. Άσε. Σωστά, κράτα. Πάω. Έλα εδώ, ασφαλή. Άσε με ρε. Έλα εδώ ρε, ηλίκια. Άσε με ρε να πέσω. Έλα. Τι είναι. Οπα. Τι έγινε ρε παιδιά, τι κοιτάτε. Τι κοιτάμε. Όχι, νομίζαμε ότι είναι ο... Ψάχναμε για κάποιο γνωστό μας. Κάποιο γνωστό μας. Πώς ήταν αυτός. Τα καλύπτα. Καλύπτα. Εγώ χάνω. Είστε τραπέρατο, είσαι τραπέρατο. Μιλάς πουλιά στον αέρα. Δεν πειράζει. Άντε ρε παιδάκι μου, μητέρες που είσαστε. Ασυχτή ρε εκεί πέρα. Έψαχνα σαν τρελή. Έψαχνα σαν τρελή να σας βρω. Αχ, θα με ψάχνω. Ποιος σας ψάχνει. Πρέπει να φύγω. Δεν έχεις να πας πουθενά. Καλά δεν τρέπεσαι λίγο. Εγώ ήρθα από τα σύνορα για να σε βρω και εσύ θες να φύγεις. Πού είναι ο Τίτος, ο Σούλης, η Νίκη, πού είναι. Δεν ξέρω. Δεν μου λες, όλα αυτά τα παιδιά δικά σου είναι. Πότε πρόλαβε το κότσι μου, ε. Πατέρα, τι ξέρεις. Δώσ' μου το τηλέφωνο σου. Το τηλέφωνο μου, θα ξέρεις, δεν έχω τηλέφωνο στο σπίτι. Θα με δες τα παιδιά. Νίκη. Καλημέρα, μάνα. Τι κάνεις, παιδί μου, εδώ. Τίποτα, τι κάνω. Πού θα με πας, γιατρέ μου. Ξέφεραγγι, στο ψυχίατρο θα σου πάω. Πού θα σε πάω. Εγώ δεν μπορώ να την παρακολουθήσω την περίπτωση σου άλλο. Έχω άλλη ειδικότητα εγώ. Άκουσε! Τι φωνάζεις. Έχει σύμπλεγμα κάτω νευρικής απόφυσης από χτες. Καλά, έχει ρωμένη και δεν λες τίποτα. Να πήγε κάκα μια βουτιά, πρέπει. Κοπέλα, άκουστε! Εγώ. Όχι κοπέλα, μήπως λες την κότα. Ποια κότα, την κότα, το κοτόπουλο, πώς λες παιδί μου. Ποιο κοτόπουλο. Κοτόπουλο, ρε, ζάω το κοτόπουλο. Δεν τριγυρνούσε ένα δέσποτο κοτόπουλο το πρωί, μαμά, γι' αυτό μην έμεισε. Α, το κοτόπουλο, δεν είναι και εγώ, ρε, μάνα. Έλα, πουλήσου. Α, τι, δεν θα με ξεκουραστούμε από τη γυνιά μου. Νίκη, βρε. Αρβωνιαστήκατε. Να ρεμπονιαστείτε. Μένει ή δεν μένει εδώ η Ναταλία Πετράκη. Κατερίνα μου! Κατερινούλα μου! Πού είσαι, αγάπη μου, κόντε να τα σκάσω τον κακό μου, κόντε να τα σκάσω τον κακό μου! Εντάξει, με μια χαρά. Καλά είναι, καλά είναι και χωρίς βιασμό. Γνώρισα κάποιον. Άντρα. Ο μόνος άντρας στην περιοχή είμαι εγώ. Λοιπόν, δεν σε κοιτάξω στον αγάπη. Το πρώτο μας φίλι, κύριε Σφόρ. Τι να κάνουμε, είμαι φιλογερή γυναίκα. Μα τι κάνουμε, η Νίκη μας είναι με αυτό το παντράφι. Θα τους πιάσουμε από το φόρο, θα τους παντρέψουμε. Τι λες μωρέ, στο μεσαίο να βρισκόμαστε. Γι' αυτό σου. Τι να βρέχει, πρέπει να πάρουμε πετρέλαιο. Τι πετρέλαιο! Για το χειμώνα πιπίτσα! Τότε που είναι τίποτα νερό στο σπίτι. Εντάξει. Τι φωνάζεις. Έτσι. Δεν είναι νευρικός. Κάθε φορά το ίδιο τροπάει. Με το όνομά μου να παρακατουρίσω για περισυλλογή και αμέσως πετάξεις σαν ζόμπι και αρχίζεις. Περισυλλογή το λέμε τώρα τα αλκοολίκια. Δεν ποτέ πίνω μετά την... Κοντά έπεσε. Κάνε να πέσει εδώ μέσα να γλιτώσω.
Από τι να γλιτώσεις, άγνωστε? Από την κρίνια σου. Τα οικονομικά προβλήματα. Αύριο έρχεται το παιδί μου να ζητήσει τη νίκη σε γάμο και δεν έχω. Όχι σπίτι να του δώσω, αλλά ούτε λεφτά για το γαμήλιο ταξίδι. Και με τον επαντρεύτηκες και πήγες γαμήλιο ταξίδι στο λιμάνι του Πειραιά. Βλέπαμε όλη μέρα τα καράβια να φεύγουν. Έφαγα 3 κιλά πασαρδέμου και στραγάλια. Μια εβδομάδα με πόναγε η κοιλιά μου. Θα ευχηθεί τα παιδιά που θα κάναμε να μην τους λείψει τίποτα. Τώρα μετά τόσα χρόνια στην Αφρική παντρεύω τη μικρή μου κόρη και δεν έχω τίποτα να της δώσω. Εντάξει τώρα, εσύ χαστε. Με βρίσκει από πάνω και με λες αλκοολικό. Νομίζω όταν σηκώνομαι από το κρεβάτι πηγαίνω και πίνω. Όχι κυρία μου, όχι. Σκέφτομαι. Συνέχεια σκέφτομαι. Τρελάθηκε.
ακόμα. Είσαι μικρός ακόμα, πιπίτσα μου. Τι κάνεις, παιδάκι μου. Αχ, τι κάνω, γλυκιά μου, τραγουδάω, έλα κι εσύ. Αργά, παιδί μου, θα σηκώσεις το πόδι μου, θα ξυπνήσεις όλους. Πάει δύο η ώρα. Δεν έχω ύπνο, γλυκιά μου. Τι πίνεις, χαμομήλι πίνεις. Αντέλα, πάμε στο κρεβατάκι. Μην το παίρνεις κατάκαρτα. Μην το παίρνεις κατάκαρτα, γιατί είναι το παιδί έχει δένσεις. Αυγούστου, σου λέω. Το παιδί έχει δένσεις. Εμένα με λένε Αύγουστο Πετράκι. Χαίρο πολύ, πιπίτσα. Έλα, άντε σήκω. Άντε. Έλα, παιδί μου, διώξε. Με μάνα στένα είμαι μικρός ακόμα. Είμαι εδώ στο βουλίο. Εσύ το διέρα, όλη τρελή είναι μέσα. Βάλθηκα να είμαι ο μόνος λογικός. Εσύ κτήρα. Έτσι το δίνω τώρα. Και να σώ, και να σώ. Ωραία. Γεια. Γεια σας, Σουλή. Γεια σας, ρε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, λάθος. Λάθος, σας ξύπνησα, Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ξέρετε, δεν μπορώ να θυμηθώ το κόλλο τηλέφωνο του Σούλη. Δεν θα μου πείτε, βέβαια, γιατί δεν το γράφω. Εντάξει, αντιπαθώ τα καρνέ. Δεν μπορώ να γράψω στα καρνέ. Καταλάβετε, είναι η ανομαλία μου, είναι η αδυναμία μου. Μη βρίζετε, σας παρακαλώ. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη να εξηγήσω ευγενικά το λάθος μου. Καταλάβετε. Ας το διάλογο, ας ήχθει καθήκη. Και εγώ θα τον εξηγήσω ευγενικά. Ας ήχθει, ας το διάλογο, Έλληνα, ας το διάλογο, καθήκη, καθήκη. Εσύ χτύρ, το εξηγώ ευγενικά για αυτός, βρίζει. Τι βρίζει ρε, ας το διάλο, ας το διάλο καθήκη. Και αυτό το κολλό τηλέφωνο, πάνε το θυμηθώ. 8 είναι 7 ή 8, μπροστά το 8, μετά το 7. Ή μπροστά το 7 και μετά το 8, ας το διάλο. Ξύπνα, μωρή. Θέλω το τηλέφωνο. Εστανόχωμα, τηλεοδίτσα. Εστανόχωμα. Σκατόχωμα, βάλα, θέλω εγώ το τηλέφωνο. Έστω δεν ξύπνα. Ξύπνα, μωρή. Έστω δύο. Τι έπαθε με παρακά. Τι άλλο κάβουρας, έστω δύο. Αγαλία μου, ξανά σαν οι κομιτατζίδες. Από εκεί, με το όπλο, με σημάδι με ίσα στην καρδιά. Δηλαδή. Αμπιέλα, άμπλωστε. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί και να με πυροβόλησε κιόλα. Σιτέρα. Ένα μαλά, δεν ακούτε και να φύγετε. Δεν τρελάθηκα ακόμα. Δεν τρελάθηκα, του λέω. Φορούσε μάλιστα ένα καπέλο με αυτιά. Τι αυτιά, μητέρα. Αυτιά, πιπίτσα μου. Είχε και κάτι εδώ πέρα. Εσύ φταίς, άκουσε, ξύπνησες με τα μέρα κλώματά. Δεν είναι μέρα κλώμα, είναι πόνος ψυχής και οδύνη, είναι ο καημός του πατέρα. Πού στο διέρα πήγε αυτή η κολόγρια. Σιγάρα. Θα φας και τη σουπιέρα, ρε. Είμαι μακαρόνας, τι να κάνω. Σιγάρα, θα πνιγεί. Καλά, εσύ δεν είσαι με τον Τίτο,
Τη νύχτα έρχομαι και κρύβομαι εδώ. Την ημέρα πάω στο κτηνιατρίο. Πάρτε όμως αυτό το πολυβόλο μακριά από μένα, γιατί φοβάμαι και μου κόβει τη όρεξη. Αυτή η κολόγρια που πήγε, ξέρεις. Δεν ξέρω, έτρωγα και κάτι άκουσα να λέει για κομιταζίδες. Α, ωραία, σιγάρες, εμείς μακαρόνια. Έχει το διγέρο. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Φαντασιόπληκτη γρήγορα μίσου. Πατέρα, τι είναι αυτό που φοράς. Γιατί αρματώθηκες έτσι με στάγρυνσαν. Πάω για κυνήγι. Τι να κοιτάτε έτσι. Τι κυνήγι. Για κυνήγι. Για κυνήγι. Για κυνήγι. Τώρα με τη βροχή κατεβάζει αγριογούρου. Να καταλάβω, πάω για κυνήγι. Ποιο κυνήγι. Κατεβάζει. Το βουνό. Α, ποιο βουνό. Πάει, τα έπαιξε ο άνθρωπος. Ποιο βουνό βρε, ξεμοραμένε. Το παλαιό φάλιρο να έχει βουνά. Θα τη σκοτώσω εγώ, θα πω επιζωοκτονία. Θα τη σκοτώσω. Πατέρα, γιατί ξύπνησες τη μαμά? Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ τηλέφωνο του Σούλη, τα δύο τελευταία νούμερα να μπερδεύουν. Σε ξαναρωτάω, γιατί ξύπνησες τη μαμά? Για να μου δώσει το τηλέφωνο του Σούλη, για καντάδα την ξύπνησα. Καλά! Καλά, ρίχνει και υπονοούμενα τώρα. Δεν είναι καθόλου υπονοούμενα, απειλή είναι. Θα μου το πληρώσει κάποια άλλη φορά με το ίδιο νόμισμα. Καληνύχτα! Θα τη σπάσω το κάφκαλο της. Λοιπόν, θα μου δώσει κανείς το τηλέφωνο του Σούλη, αυτή τη αρματοσχέρα που έχω κάνει το βουνό με περιμένει, θα γυρίζω με αγριογούρου. Τι τον θες το Σούλη? Το Σούλη να μου δώσει το αυτοκίνητό του, με τα πόδια θα πάω στο βουνό. Τρελός είναι. Βρέχει, ο Σούλης κοιμάται και είναι αργά. Άντε, πήγαινε και μίλησες. Δεν γίνεται, πρέπει να στήσω καρτέρι. Στήσε εδώ καρτέρι. Εδώ. Πού εδώ? Εδώ, στο σαλόνι. Κάθε πρωί περνάνε με κάτσες. Λοιπόν, Αύγουστε, εγώ πάω να ξεπλώσω. Αν γίνει φασαρία, την έχω έτοιμη την ιστερία. Και πατέρα, σε προειδοποιώ. Αν ακούσω το παραμικρό, θα πάρω ένα δίκανο και θα γίνει η μάχη του δράμου. Τι έπρεπε, με δουλεύει αυτή, Τι στο διαλέπατε. Την ευρίασες, πατέρα. Την ευρίασα. Είναι πράγματα αυτά που κάνεις τώρα. Μπαμ, 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 με βραδιάτικα, με μεσάκι. Μου κόβετε τα φτερά μου, σκοτώνετε την ευεξία μου εμένα. Λοιπόν, άκουσε και επιπίτσα σε τσιρονίες, να παραγωνιστήκαμε εδώ πέρα. Ουδής σεβασμός, τίποτα. Τίποτα, ουδής σεβασμός. Ως κοπούλ αγάπησε. Ναι, λοιπόν, συμφωνώ. Για ζηλεμένη κόψη. Λοιπόν, θα μου δώσεις τα δύο τελευταία νούμερα του Σούλη. Εφτά και οχτώ. Εφτά και οχτώ. Οχτώ και εφτά έπαιρνα. Αυτό είναι, εφτά και οχτώ. Μπράβο, λοιπόν, μόλις γυρίσω από το κυνήγι, θα ασχοληθώ με την ασθενειά σου. Λοιπόν, καλή νύχτα, αγόρι. Καλό χειμώνα και περαστικά, περαστικά. Επίσης. Ευχαριστώ, παιδί. Πάνε, παιδιά, να δεις καλό. Στο διγέρο, τι πάθαμε εδώ πέρα. Στροβιλιζόμεθα όλοι. Χανόμεθα, διθυζόμεθα εις το χάος. Εδώ είσαι εσύ. Είχα ξεχάσει ότι αποκρύπτουμε εγκληματία. Από τη μέση μ' άρπαξε. Ποιος? Τραγούδι. Έφαγες? Είχα να μου περισσέψει κάτι μακαρόνια. Του δώσες για τα καλά. Ναι. Γιατί δεν πας να παραδοθείς? Στη φύλακα σε έγινε. Καλά, κάνε την πάντα να... Για... Κάντε την πάντα. Σας παρακαλώ. Κύριε Αύγουστε, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να ξαναπάω φυλακή, θα πεθάνω από τον καημό μου. Σας παρακαλώ. Κάτι τέτοια κάνεις. Αυτό είναι. Σούλη,
Μαμά, τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Μην κουνηθεί κανείς. Το άκουσα. Έστε να ξανακοιμηθείτε και μην αναπνέετε. Άντε. Ποιος είναι τέτοια ώρα. Άκουσες τι σου είπα. Πες να κοιμηθείς. Άντε. Παρακαλώ τον κύριο Σούλη. Ποιος είναι. Τι κάνετε τώρα μου λες. Ποιος είναι. Ξύπνα ρε. Ξύπνα ρε σύντα, το βουνό είναι γεμάτο ρε. Ποιο βουνό. Ποιος είσαι ρε νυχτιάτικα. Δεν μου λες. Έπαιξε πολύ στα μέρη σας. Εδώ έγινες πουτάνας. Τι γίνεται, τι έγινε. Τι πούμε. Επιτέλου ρε. Είμαι σίγουρο ρε. Θα έχει αγριογούρουνα ρε. Μπαμπά ποιος είναι. Μπαμπάκια μωρί. Τι λέω ρε μου. Τι μπαμπάκια μου λες, αγριογούρουνα σου λέω. Κουφός είσαι στο διάλο. Μη μιλάς έτσι στην αδερφή μου. Κοιμηθείτε λέω τα νεύρα μου. Και μέρα, γι' αυτό σου λέω, κοίταξε, πάρε παγούρι, ξηρά τροφή, ντύσου, οπλί σου καλά και έλα. Τι λες ρε παππού, είναι 3 η ώρα. Θα στήσουμε καρτέρι ρε σου λέω. Παππού, δεν είμαι καλά. Περνάω δύσκολες στιγμές, τα λέμε το πρωί έτσι. Θα πάμε κυνήγι κοντά στη φύση και θα ηρεμήσεις. Θα γίνουμε καλύτεροι για την κοινωνία και για τον εαυτό μας, κατάλαβες. Παππού, δεν γίνεται, δεν είμαι σε κατάσταση. Τουλάχιστον δούμε το αυτοκίνητο, έτσι όχλανε. Δεν μπορώ. Είναι στο συνεργείο, έχει κάψει οι φλάτσες και τσιμούχες. Τι πώς θα πάω για κατέρι, δεν μπορεί να κοιμάμαι στο κολοκρέβατο. Βάθηκα να κοιμάμαι στο σπίτι και να περιφέρομαι. Θέλω ένταση, βρε. Θέλω περιπέτεια. Έλα, άντε, τα λέμε το πρωί, άντε. Τι έγινε πάλι, ρε γαμώτο. Αγάπη μου. Μη με λες αγάπη σου, συνάνθρωπό σου είμαι, καταλαβέ το. Ο Σούλης, γιατί μας φάγανε τόσο άσχημα, γιατί! Γιατί, παπά! Δεν είμαι παπά σας, ρε γαμώτο, καταλάβετε το! Σούλη με λένε, Σούλη! Κατάλαβε το! Σας φιλόξενω μέσα στο σπίτι, σας παρέχω τροφή και στέγη, μέχρι η μαμά σας να βρει μια άλλη δουλειά, κατάλαβε το! Συνανθρωπός σας είμαι, απ' την καλή μου την καρδιά τα παθαίνω όλα, καταλάβετε το! Θέλετε να τα επαναλάβω! Σούλης, σ' αγαπώ! Δεν θέλω ρε γαμώ, το λυπήσουμε κι εσύ. Τα παιδιά χρειάζονται τα πατέρα σου, Λίσσα. Να πάνε να τον βρούνε! Εξαφανίστηκε! Μα σε κατέληψε! Εγώ τι φταίω ρε παιδιά, τι φταίω εγώ, ρε! Ρε Σουλής, Σουλής μη στεραχώριεσαι, μη λυπάσαι, μη σ' αγαπάμε, δεν είσαι πια μόνος, Σουλής, δεν είσαι πια μόνος. Ρε παιδιά, γι' αυτό έχω πάθει ψυχοπάθεια, επειδή δεν είμαι μόνος μου. Εγώ θέλω να είμαι μόνος μου, κατάλαβε το μόνος μου. Μια φορά με έδισα στη ζωή μου και πρέπει να το πληρώσω μέχρι τέρμα. Και εγώ τι να κάνω, Σουλής, τι να κάνω, Σουλής, τι να κάνω, που έχω αυτά τα δύο ατόπαιδια μέσα σε αυτό το σκληρό κόσμο. Αχ, εσύ, Σουλής, δεν πληγώσεις τίποτα. Εσύ ούτε με παντρεύτηκες, ούτε τα παιδιά δικά σου είναι τίποτα. Οπότε αντίλεις ανοίγεις πόρτα, πας με τα σέξου σαν τα σκυλιά. Αλλά εγώ πληγώσω σ' όλη μου τη ζωή σου. Για εσάς να είμαστε μια μικρή μακρινή κακιάνα. Όλοι και θα αυτοκτονήσουμε τα αλήθεια. Σούλη! Ναι, 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 μέσα από τις εφημερίδες. Να γράψουν για την τραγωδία μας. Όχι. Ελά, Ουρλίκε. Όχι. Εσύ πρώτα. Μα. Άρα τουλάχιστον πρώτα. Σούλη. Ελά, Ουρλίκε. Μα, όχι. Σούλη. Όχι, μου χωστά στα παιδιά, Σούλη. Ελά. Δίκιο έχεις. Εσείς πρώτα. Ελά, μωρό μου. Είναι μια χαρά. Έλα εσύ πάλι, Ουρλίκε. Έτσι, Ουρλίκε. Έλα, Ουρλίκε. Έλα εσύ, Ουρλίκε. Πάρτα. Σούλης, μα δεν είμαι ακόμα έτοιμη, Σούλη. Έλα, πάρτα. Όχι, Σούλη. Βρωμένη κομμουνίστρια, ανατολικογερμανίδα και φιλελεύθερη ψυχοβγάλτα. Πάρτα. Όχι, Σούλη. Πάρτα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Εντάξει. Θα τα πάρω πρώτα εγώ.
Το νερό. Δώσε μου τέρμα. Μάιν, μάχτας νύχτ, νύχτ. Μάστα μη νύχτ, μάστα. Σούλη. Παίρνω, ε. Μπείτε. Ω, Μαγγελή. Μαγό μου. Μαγό μου. Σούλης, μπείτε. Ω, μαϊ σάτσιεν. Oh, nein, nein, nein. Oh, my God. Oh, my God. Nein, nein. Ξεχνάς ότι είμαι καταζητούμενος. Δόκτωρ, πού είμαι, τι ακούγεται, ποιος φάνηκε. Σαλάμ, άκου να σου πω, εγώ ήρθα πριν από ένα τέταρτο. Πήγα από μέσα και με έβρισε. Έχει μια γυναίκα πάνω στο τραπέζι και την τεμαχίζει. Φοβάμαι ότι το στρίψε, Σαντάμ, το στρίψε. Έλα μωρέ τώρα, κάτσε να δω. Εξάλλου έχουμε κανονίσει σήμερα να μου κοιτάξει τα μετατάρσια. Τι πέντε έτσι ρε παιδιά εδώ μέσα, χείριση κάνω, δεν βλέπετε. Γιατρέ, ποια είναι αυτή. Αυτή εδώ ποια είναι, εσύ ποιος είσαι. Καλημέρα, δόκτωρ. Σαν δόμη εσύ είσαι. Γιατρέ, ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή. Άσε με σηκώ, πρέπει να την γυρίσω τώρα. Σκασμός, παιδί μου. Μην την ξυπνήσεις. Εντάξει, δεν βλέπεις. Συνάδελφος είναι, πειραματόζω. Λοιπόν, πρέπει να μου μετρήσετε τώρα το χρόνο, έτσι. Πρέπει να μετρήσω το χρόνο, να κάνω την τομή, να την κατεβάσω στα 30 δευτερόλεπτα. Γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Μετρήστε το χρόνο. Δεν έχω χρονόμετρο, γιατρέ. Όλα εγώ θα τα μεριμνώ εδώ μέσα, έτσι, ούτε χρονόμετρο δεν έχει. Ορίστε. 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 Το κεφάλι, εσύ κρατώ το ξυπνητήρι. Εσύ. Δεν θα μου κοιτάξει τα μετατάρσια. Τα μετατάρσια. Εχθέ τι κάναμε. Τα κρόπαρα. Παδοκμήμε δεν άσχετε κανένα κρόπαρα. Λοιπόν, καλά, θα τα κοιτάξουμε μετά. Συγκεντρωθείτε τώρα, μηδενίστε. Και πάμε. Λοιπόν, μόλι μηδενίστε, πέστε μου. Μηδενίσαμε. Ναι. Πάμε. Δεν κοιτάω έτσι. Ένα καλό χειρούργο δεν πρέπει να κοιτάει. Να τα ξέρει απ' έξω και να κάνω τα αυτά. Μην κλέβεις. Καλά, λίγο ρε παιδί μου. Κλείνω. Πόσο. Ένα λεπτό, γιατρέ. Πούσου, 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 πούσου. Απέτυχα. Απέτυχα. Γιατρέ μου, δεν έχει σημασία. Μισό λεπτό διαφορά μου. Πω. Μην κάνεις έτσι, ρε ντόκτορ. Κι εγώ στο ξεκίνημα της καριέρας μου να πούμε ένα σάντουιτς το κατέβαζα σε 2-3 λεπτά. Μιλάμε για μισό κιλά ενισχυμένα, ε. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου και την εξάσκηση βελτίωσα το χρόνο μου. Το κατεβάζω τώρα σε ένα λεπτό. Είναι θέμα εξάσκησης. Γιατρέ. Μπορώ να σου μιλήσω. Τι θες μόνο κι εσύ. Ιδιαιτέρως. Πήγαινε πιο κύριε Σαντάμ, λίγο. Ορίστε, σ' ακούω. Σ' ακούω, είπα. Ξέρω ένα μοναστήρι. Τι μοναστήρι. Που λύνει τα μάγια. Ποια μάγια. Κοίταξε με να αρχίσει πάλι τι μαλακίες. Θα σε βάλω στον πάγκο να σου βγάλω το σκουλικοειδί σε 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, κανόνισε. Τον έχω βγάλει το σκουλικοειδί. Σου βγάλω τι αμυγδαλές εδώ. Άντε, τελείωνε. Τι μοναστήρι, ποια μάγια.
Αυτά που σου έχουν κάνει και όλη την ημέρα ασχολείσαι με τα νηστέρια για μένα με παραμελείς. Πιάσε τη μαγέψη, αγαπημένα μου. Πού είναι αυτό το μοναστήρι? Θέλεις να πάμε? Ναι, να πάμε. Τα κατάλαβες και εσύ τα μάγια, ναι, τα κατάλαβα. Το έλπιζα. Ναι, ναι. Το έλπιζα. Έτσι, έτσι. Έτσι. Πάει αυτή, την καθάρισε. Αντέχω άλλο, γάμο το κεράτο μου, γάμο. Τι έκανες, ντόκτορ? Τι να κάνω, παιδάκι μου, αυτή είναι τρελή. Αυτή θέλει αλλαγή εγκεφάλου. Ηλεκτροσόκ, ξέρω εγώ τι θέλει. Την καθάρισες? Έλα που θα την καθαρίσω, γιατί τρελός είμαι, επιστήμονας είμαι. Επιστήμονας είμαι και έχω ηλίθιο βοηθητικό προσωπικό. Άκου τώρα τι έπιασε και μου λέει. Μου έχουν κάνει, λέει, μάγια. Μα... Δεν μου λέει, Σαντά, μου σοβαρά τώρα. Εγώ σου φαίνομαι για τρελός. Ω, δεν θα το έλεγα. Τι θέλει? Ότι είσαι λίγο ιδιορύθμος. Ιδιορύθμος είμαι γιατί είμαι αυθεντία, αγόρι μου. Όλες οι αυθεντίες έχουν τις ιδιορυθμίες τους. Γιατί εγώ είμαι υπεράνω. Γιατί εγώ ζω για μια ιδέα. Γιατί εγώ είμαι ταγμένος στην επιστήμη μου. Ναι, 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 βέβαια. Και ο πατέρας σου χθες όλο το βράδυ τραγουδούσε «Μια βοσκοπούλα αγάπησα» και αυτός ταγμένος στην επιστήμη του. Δεν πρέπει να συγχύζομαι καθόλου. Γιατί δεν πάω καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν πάω. Ακούω ένα λεπτό την τομή. Αλλά φταίει αυτή, με επηρεάζει. Δεν την μπορώ αυτή να. Έφυγε. Ποιος έφυγε? Η Κέτη, καθόταν και έκλαιγε. Πού? Στο γραφείο. Και εσύ πού ήσουν, α? Στο καναπέ, έτρωγα και την κοίταζα. Mm. Καλά, ντόκτορ. Πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα. Αλλά ένα μυστήριο πράγμα, ρε παιδί μου, δεν με συγκίνησε καθόλου. Mm. Πιστεύω κι εγώ ακράδαντα ότι το βοηθητικό σου προσωπικό είναι ηλίθιο. Ρε Σταδαμάκο. Σαν τον Αθανάσιο Διάκο το πιο φαρδίζει από αυτή την παραλλαγή. Πού σου παρέσει αυτό? Δεν έβαλα μουστάκι γιατί με παχύνει. Α, ναι, αυτό το πιστεύω και εγώ. Το μουστάκι θα σε παχύνει. Ενώ τώρα είσαι μια χαρά. Μουράτος και στυλάτος. Μουράτος και στυλάτος, βέβαια. Θα κάνουμε καμιά πρόβα ακόμα? Δεν μπορώ, έχω παγώσει. Άσχημα. Α, δεν πρέπει να τα αφήνει καθόλου. Θέλει καθημερινή εξάσκηση. Ισορροπία ψυχική θέλει, Αντάμ. Ψυχική ισορροπία. Εγώ, άμα είμαι καλά μέσα μου, μπορώ να σου κάνω και την πιο δύσκολη εγχείρηση. Το ξέρω, το ξέρω. Κράτα το ακρόμπαρο. Για να δούμε, θα βρει τρύπα. Κούκλα ή κούκλα, ε. Εντάξει. Εγώ που λέω Σαντάμ, είμαι επαγγελματίας 100%. Κατάλαβες και με τα δοκιμαστικά δεν μπορώ, γι' αυτό άργω. Ενώ άμα έχεις μπροστά σου φρέσκια σάρκα, ε. Άμα έχω φρέσκια σάρκα μπροστά μου, μεγαλουργώ, ρε παιδί μου. Απογειώνομαι. Γιατί εμένα μου αρέσει ο κίνδυνος. Μου αρέσει το ρίσκο, κατάλαβες. Τώρα που πρόβες και πρόβες και πρόβες είναι και εντάξει, φτάνουν οι πρόβες. Εγώ τώρα πια θέλω κανονικό χειρουργείο. Α, μην είσαι τόσο ανυπόμονος, γιατί την τελευταία φορά έχεις και γαμό τους κινδύνους και κατέληξες στη φυλακή. Α, σε μην το θυμίσεις αυτό. Ναι, αλλά εκεί σε γνώρισα και άλλαξε η ζωή μου. Έτσι έλεγα να πάω στη Γιουγκοσλαβία που έχουμε τον εμφύλιο και θα έχει πολλή δουλειά τώρα, δεν θα έχει. Τον γυρίσω στη στρατιωτική χειρουργική. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, είσαι και άτυχος, έχασες τον Περσικό κόλπο. Για τη Γιουγκοσλαβία πάντως, μην πας καλύτερα. Είναι και κοντά, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λες, ε. Λέω. Είσαι Σανταμάκο, μου λες τώρα εμένα γιατί σε αγαπάω και γιατί ρισκάρω τόσο πολλά για σένα. Γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Εγκληματίας και φυγόδικος, ε. Και εσύ, ντόκτορ. Ε. Έλα, έλα. Καλά, καλά, καλά. Δεν το πιστεύεις, ε. Όχι, δεν το πιστεύω. Εσύ, ξέρω ότι βλέπεις πιο βαθιά τα πράγματα. Βλέπεις ότι κατά βάθος είμαι αδικημένος από την κοινωνία. Όπως και εγώ. Εγώ πήγα να πνίξω τον μπάτσο για να κερδίσω την ελευθερία μου. Εγώ κάθομαι και σφάζω κούκλες, φίλε μου, για να κερδίσει η επιστήμη μου. Έτσι, πραγματικά εκεί κολλάμε εμείς οι δύο. Είμαστε αυθεντίες στον κλάδο μας. Αυθεντίες, αυθεντίες. Δεν μου λες τις αμυγδαλές εξετάσαμε, έτσι. Και αμυγδαλές, και ακρόμπαρα και μετατάρσια. Μάλιστα. Σήμερα κάνουμε φλάτσες και τσιμούχες. Δεν πάμε να φάμε τίποτα. Άστα φαγητά. Εγκράτεια είπαμε. Εγκράτεια. Δεν μου λες, έφυγε, δεν σπίζει και τι. Ναι, ναι. Ωραία. Να δοθώ απερίσπαστος σε σένα. Φλάτσες πρώτα. Έλα, ρε, φλάτσες και φλάτσες, με μπερδεύεις και εμένα. Έχουν οι άνθρωποι φλάτσες. Γιατί, μήπως έχουν οσφιοκαμψία? Φυσικά και έχουν οσφιοκαμψία, που λέει. Τώρα, ντόκτορ, σοβαρά. Και με όλο τον προσήκοντα σεβασμό στην επιστήμη σου. Ναι. Οσφιοκαμψία τι είναι? Οσφιοκαμψία, Σανταμάκο μου, είναι μια περίεργη καινούργια ασθένεια την οποία πρώτος εγώ έχω εντοπίσει. Έχει ενσκύψει τα τελευταία χρόνια και οφείλεται στους οσφιοκάμπτες. 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 Είναι αυτοί οι οποίοι σκύβουν. Οσφιοκάμπτες, πάμε μαζί. Σκύβουν, 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 σκύβουν. Τι ψάχνουμε? Δεν ψάχνουμε τίποτα. Απλώς εδώ είναι ο προϊστάμενος μπροστά. Δηλαδή με το που θα δουν προϊστάμενο ή ανώτερο, σκύβουν. Με το πολύ το σκύψιμο λοιπόν και τα πολλά τα χρόνια σκύβε, 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 έχει πάθει μια μετάταση εδώ η οσφυρική χώρα. Και εξαπλώνεται σε ολόκληρο το σώμα μετά, πάει και στο μυαλό και γίνεται οσφιοκάμπτη. Εγώ από αυτή μου την ανακάλυψα πάρω Νόμπελ, το ξέρεις. Σοβαρά. Βέβαια. Και επίσης για τη μετάταση, η οποία επίσης είναι επικίνδυνη ασθένεια και την οποία επίσης εγώ έχω εντοπίσει, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Καλά, είσαι πολύ μυαλό, ντόκτορ. Γιατί το ψάχνω, αγόρι μου. Άμα προσέχεις το σώμα σου, είσαι και στην ψυχολογία σου, εντάξει, ακόμη μένα που σου το λέω.
Ρε Ναταλία, με δουλεύεις? Πατέρα, απόψε έρχεται ο φίλος της Νίκης να τη ζητήσει σε γάμο. Σε γάμο? Η κορούλα μου παντρεύεται και δεν έχω ούτε μια καρσονιέρα της δώσει. Θα βρει γαρίδες ο Αύγουστος, έρχεται πάλι και μου έκανα ψητό πρωτόκολλο. Δεν του έγραψες την άλλη? Κι άλλη φορά το έγραψα και είδα τι μου φέρε. Χθες ζήτησα μακαρόνια, μου φέρε ρύζι. Την άλλη ζήτησα σπανάκι, μου φέρε κοιμά με μελιτζάνες. Φύγε τώρα από εδώ. Έχουμε δουλειά. Αγγίδι της πουτάνας, σας το λέω, έτσι. Καλώς τον επιστήμονα της οικογένειας. Σιγάρα. Σιγά. Γεια σου, Παρόλη. Γεια σου, Αμαγγελί. Πώς από εδώ? Καλά, εάν νομίζω. Θα του αλλάξω το αφιενικό σύνδρομο από αυτό. Παντρεύω το κορίτσι μου και δεν έχω ένα καινούργιο φουστάνι να φορέσω. Και δεν θέλω να ζητάω από τον Αύγουστο. Τα έχουν πάει και πανάκριβα παλιού και ρατά. Έχει δει κανένα καλό? Ναι. Στο μαγαζί που άνοιξε στη γωνία. Στην Μπουτικόλια. Τι Μπουτικόλια, πιπίτσα, παιδί μου? Είσαι τίποτα, πατέρα. Κοίταξε τη χαρή, θα φέρει και καφέ, θα φέρει. Λοιπόν, είναι κουβαλητής. Τυχερή που το παντρεύτηκες, τυχερή. Λατάκι. Πεπάκι. Σκέψου, αγόρι μου, να βρεθεί κάποιος ηλίθιος συνάδελφός μου. Να μου στερήσει αυτή την πρωινή απόλαυση. Εγώ δεν θα στη στερούσα ποτέ, μου. Ας το διάλο. Τη γλώσσα μου. Τι έγινε, εσύ πας στην εφημερίδα? Μάλλον, κατά εκεί λέω. Έλα. Έγινε ο. Κάθισε να δεις τελικά. Περίμενε, μιλάω, ρε, δεν βλέπεις? Αλλάτε, μη βαράς. Παίρνει μια μπύρα. Περίμενε, είπα. Έλα, πού είσαι? Είσαι για ένα γρήγορο. Το ποτό το αντέχεις? Πίνει ο πατέρας? Oh. Ε, τότε. Θα δεις. Παίξε, παίξε, άκουστε, Πετράκι, για την οικογένειά σου, αλλά... Όπον... Κατέβαινε. Πού να κατέβω, ρε παιδιά, πού να κατέβω? Στον πάτο έχω φτάσει, στα τάρταρα. Εδώ είναι, παιδιά, παιδιά. Αμελέτητα. Ας πούμε να πάμε μέσα για τη σουτσάκη με ένα πάτο ως πιο καμψία. Κάτσε κάτω, δεν τελειώσει το μάθημα. Πάμε μέσα, κάτσε κάτω. Σου κάνω εγώ μια ράτσι, ρε. Τι είναι αυτό, ρε? Κεφάλι, τι είναι? Τι έχει μέσα, ρε?